Μαζί μας ο πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου, ο κύριος Σπύρος Καραβούλης. Κύριε Καραβούλη, ξέρω ότι είστε πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί το τουριστικό περίπτερο που ονειρευόσασταν στον Ιστμό είναι πλέον γεγονός και από ό,τι μαθαίνω πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Μας θυμίστε σήμερα. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική ημέρα για εμάς. Εδώ και δύο μέρες έχει τεθεί σε λειτουργία το τουριστικό περίπτερο Ιστμού. Είναι ένα project το οποίο δουλεύουμε εδώ και ένα χρόνο περίπου στο τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου και επιτέλους έγινε πράξη. Έχουμε χαρεί ιδιαίτερα γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, η περιοχή του Ιστμού ήταν μια περιοχή υποβαθμισμένη ουσιαστικά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Ήταν ένα παράπονο, ήταν επιθυμία όλων να αναβαθμιστεί η τουριστική περιοχή του Ιστμού και πραγματικά το τουριστικό περίπτερο αποτελεί το έναυσμα για αυτή τη διαδικασία. Έχει στηθεί μια προσωρινή κατασκευή, αλλά πάρα πολύ καλέσθητη, η οποία παρουσιάζει μέσα όλες τις ενότητες. Έχουμε, όπως θα δείτε εδώ πέρα, ενότητα με τα τοπικά προϊόντα και τα πελοποννησιακά προϊόντα. Πριν περάσουμε σε αυτά, αξίζει νομίζω να σημειώσουμε και να αναφέρουμε ότι το χώρο τον έχετε... Θα αναφερόμουν σε αυτό, ναι. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία της ΑΕΔΙΚ και το προσωπικό ενδιαφέρον της Διευθύνουσας Συμβούλου της κυρίας Ακισλή και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου μας ενοικίασε το χώρο, το υπόπεδο πάνω στο οποίο στήθηκε το τουριστικό περίπτερο. Μας παραχώρησε τη χρήση του τουριστικού περιπτέρου και χρηματοδότησε και την εγκατάσταση, την τοποθέτηση αυτού. Επίσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία ανέλαβε και χρηματοδότησε όλο το ντύσιμο και το branding του περιπτέρου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου, και του Δήμου Λουτρακίου, ο οποίος φυσικά περαχώρησε Αγίος Θοδόρου, ο οποίος φυσικά σε μόνιμη βάση υποστηρίζει και χρηματοδοτεί και συμμετέχει στις ενέργειες του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου. Πάρα πολύ ωραία. Να περάσουμε λίγο να μας δείξετε και τα προϊόντα που διαφημίζουμε. Βέβαια, εδώ βλέπουμε διάφορα προϊόντα που έχουν τοποθετηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, πελοποννησιακά προϊόντα, λάδι, κρασί, ζυμαρικά, τυροκομικά προϊόντα, σταφίδες και άλλα από όλη την Πελοπόννησο. Φυσικά θα τοποθετηθούν και τα προϊόντα της περιοχής μας, του Λουτρακίου και των μελών του τουριστικού οργανισμού. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε και εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε φωτογραφίες. Εδώ υπάρχει μια ενότητα η οποία είναι αφιερωμένη ειδικά στο Λουτράκι, προβάλλοντας όλες τις ομορφιές και τις δυνατότητες που παρέχει η περιοχή, παραλίες, σπα, καζίνο, φαγητό, δραστηριότητες, καταδύσεις, αθλητικό τουρισμό, αρχαιολογικούς χώρους και τα πάντα τα οποία προσφέρει η περιοχή. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι ήδη έχουν έρθει. Υπάρχει συνεχής ροή κόσμου, τουρίστες από όλες τις χώρες του κόσμου, Κινέζοι, Ευρωπαίοι, Ασιάτες, Αμερικάνοι, έρχονται επισκέπτες και τουρίστες οι οποίες αναζητούν πληροφορίες για την περιοχή και για όλη την Πελοπόννησο. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε την υπάλληλό μας, προβάλλουμε διάφορα βίντεο της περιοχής και της Πελοποννήσου. Και εδώ υπάρχει η παρουσίαση στη συνέχεια όλου του μπραντ της μυθικής Πελοποννήσου με τις διάφορες περιοχές της μυθικής Πελοποννήσου, έντυπο υλικό, φωτογραφίες, φυλάδια και γενικότερα υλικό προβολής. Είναι το σημείο του τουριστικού περιπτέρου πάρα πολύ επίκαιρο, είναι δίπλα από το μνημείο της Διώρυγας, πάρα πολύ κοντά στη γέφυρα, οπότε είναι ουσιαστικά πάνω στο δρόμο των επισκεπτών. Βλέπουμε τους τουρίστες τώρα ότι με πραγματικά είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ρωτούν πράγματα. Έτσι, είναι σημαντικό, ζητάνε χάρτες, ζητάνε πληροφορίες, πώς μπορούν να μετακινηθούν, πού μπορούν να κολυμπήσουν, πού μπορούν να φάνε, να διαμείνουν στην περιοχή, πώς μπορούν να δουν, να κάνουν διάπλου του Ιστμού με το καραβάκι. Συνέχεια διάφορες πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Πραγματικά έλειπε κάτι τέτοιο από την περιοχή και γι' αυτό είμαστε, όπως είπαμε και στην αρχή, πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που καταφέραμε να γίνει αυτό το σπουδαίο έργο. Επειδή ξέρω προσωπικά ότι αυτό ήταν ένα όνειρό σας από παλιά, είναι σαν ένα παιδάκι το οποίο
έτσι, γεννήθηκε και μεγαλώνει τώρα σιγά σιγά και πάει και πολύ καλά. Πώς νιώθετε? Πραγματικά είμαι και συγκινημένος και υπερήφανος που καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όπως λέτε, το βλέπουμε σαν παιδί μας, πιστεύουμε να το αγαπήσουν όλοι, γιατί αυτό είναι παιδί όλων εδώ πέρα. Να το... Οφείλω να σας πω ότι το λάτρεψα ήδη. Να θα το ενισχύσουν και να το... Σας ευχαριστώ πολύ. Να το ενισχύσουν και να το κάνουμε ακόμα καλύτερο και ακόμα μεγαλύτερο στο μέλλον. Γιατί όπως βλέπετε, αφορά όλους και είναι για το καλό πραγματικά όλων και του τουρισμού στην περιοχή μας. Έχουμε ό,τι καλύτερο, ειδικά για τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Yeah. Μετά στο λιμάνι, πάρα πολύ.